Ένας από τους αγαπημένους στρατηγούς του Ναπολέοντα επέστρεψε στη Γαλλία μετά από 209 χρόνια. Τα οστά του Charles Etienne Goudin de la Sablonnière εντοπίστηκαν στη Ρωσία το 2019 και ταυτοποιήθηκαν με τεχνολογία DNA. Στις 19 Αυγούστου του 1812, κατά τη γαλλική εισβολή στη Ρωσία, ο Goudin τραυματίστηκε από κανανιοβολισμό έξω από το Σμολένσκ. Υπέστη ακροτηριασμό και εξέπνευσε 3 μέρες αργότερα από γάγγρενα σε ηλικία 44 ετών. Η καρδιά του αποσπάστηκε από τη Σερό, μεταφέρθηκε στο Παρίσι και ενταφιάστηκε στο κημητήριο του Père Lachaise. Για τον επαναπατρισμό των Λιψάνων είχε σχεδιαστεί τελετή με την παρουσία των Προέδρων της Γαλλίας και της Ρωσίας, η οποία όμως ματαιώθηκε εξαιτίας διπλωματικών τριβών ανάμεσα σε Παρίσι και Μόσχα.